Λοιπόν, να θυμίσω τους συμβολισμούς που χρησιμοποιούμε. Το χ είναι το καρτεσιανό γινόμενο κάποιων χώρων, στους οποίους χώρους αυτούς, ο καθένας από αυτούς τους χώρους έχει τη δική του σίγμα άλγεμπρα υποσυνόρων και το δικό του μέτρο. Έτσι. Έχουμε δηλαδή την σίγμα άλγεμπρα σίγμα j και τα μέτρα μη j στον αντίστοιχο χώρο. Εντάξει. Ωραία, τι άλλο τώρα. Είχαμε εκείνη την ποσότητα ταφ. Έχουμε τα σύνολα R, τα παραλληλεπίπεδα, τα οποία είναι καρτεσιανό γινόμενα α1, α2, που το κάθε αj ανήκει στην αντίστοιχη σίγμα άλγεμπρα σίγμα j. Τα συντομογραφούμε R αυτά. Έψιλον είναι η συλλογή τους. Έψιλον είναι η συλλογή των R, το σύνολο με στοιχεία τα R. Και τι άλλο, έχουμε το ταφ του R, το οποίο είναι το γινόμενο των μέτρων, των αντίστοιχων αj. Και τι άλλο έχουμε. Ναι. Μετά βάσει αυτού ορίσαμε το εξωτερικό μέτρο, μη άστρο, στον χώρο χ. Και με βάση το εξωτερικό μέτρο ορίσαμε τα μετρήσιμα σύνολα, σίγμα μη άστρο. Αυτή είναι μία σίγμα άλγεβρα, η σίγμα άλγεβρα των μετρήσιμων συνόλων, των μη άστρο μετρήσιμων συνόλων στον χ. Ωραία, και έτσι έχουμε τον χώρο χ, τον σίγμα μη άστρο και έχουμε και το... και πάνω σε αυτή έχουμε το μέτρο μη. Το μέτρο μη είναι ο περιορισμός του μη άστρο στα μετρήσιμα σύνολα. Εντάξει, και αυτό εδώ πέρα είναι αυτό που συμβολίζουμε, είναι το λεγόμενο γινόμενο των μέτρων μη ένα μη ένα. Εντάξει, και μετά μέσα σε αυτό το... σε αυτήν τη σίγμα άλγεβρα των μετρήσιμων συνόλων περιέχεται η σίγμα άλγεβρα σίγμα που την έχουμε από την αρχή. Αυτή η σίγμα είναι αυτή που συμβολήσαμε, σίγμα 1 γινόμενο σίγμα νι. Είναι αυτή η σίγμα άλγεβρα η οποία παράγεται από αυτά τα R. Είναι η σίγμα που παράγεται από τη συλλογή, εψιλον. Εντάξει, και τη συντομογραφώ εγώ σίγμα εδώ πέρα. Λοιπόν, ελπίζω να μην γίνεται χαμός στο κεφάλι μας. Εμένα γίνεται κάποιος μικρός χαμός, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, και είχαμε πει τώρα ότι αυτό εδώ πέρα είναι πλήρες, δηλαδή η σίγμα έχουμε ότι περιέχεται στην σίγμα μη άστρο, δηλαδή αυτός ο χώρος είναι πλήρης επέκταση του χ σίγμα μη. Θα δούμε τώρα σε κάποια πρόταση κάποια συνθήκη, ότι κάτω από κάποια συνθήκη αυτή εδώ πέρα όχι απλώς είναι πλήρης επέκταση αυτού, αλλά είναι η μικρότερη δυνατή πλήρης επέκταση αυτού, δηλαδή είναι η πλήρωση αυτού. Έστω λοιπόν αυτή είναι η συνθήκη ότι κάθε μέτρο μη j, αυτά εδώ τα αρχικά μέτρα, στους χώρους φι-τζ, κάθε μη-τζ είναι σίγμα πεπερασμένο. Τότε, πρώτον, το μέτρο μη που έχουμε ορίσει, το λεγόμενο μέτρο γινόμενο,
μέτρο γινόμενο. Εδώ. Το μη να το γράψω, τώρα θα μπερδευτούμε ακόμα περισσότερο. Μάλλον να το αφήσω έτσι. Το μη είναι το μη, είναι το μοναδικό μέτρο σίγμα νη, ας το πω. Νη, το μικρότερο μέτρο, το μοναδικό μέτρο νη. Που στην στη σίγμα. Ναι. Στην σίγμα. Είναι αυτή εδώ πέρα η σίγμα, έτσι. Η μικρότερη από τις δύο, αυτή εδώ. Το μικρό, είναι το μοναδικό μέτρο στην σίγμα για το οποίο ισχύει ότι το μέτρο, το νι του R είναι ίσο με το τάφ του R για κάθε R στη συλλογή ε, για κάθε παραλληλεπίπεδο. Ξέρουμε, δεν το γράψα εδώ πέρα, ξέρουμε ότι το μέτρο μη, αυτό εδώ, για το μέτρο μη ισχύει αυτό. Και λέει τώρα ότι το μη είναι το μοναδικό τέτοιο μέτρο. Να κάνουμε την απόδειξη του 1 και μετά θα πάμε στο 2. Απόδειξη του 1. Για να δούμε. Λοιπόν, το κάθε μητζέ είναι σίγμα πεπερασμένο. Αυτό τι μου λέει. Αν θυμηθούμε το τι σημαίνει σίγμα πεπερασμένο και κάποια πορίσματα που είχαμε, αυτό μου λέει ότι αν πάρω τον αντίστοιχο χώρο χιτζ, τότε υπάρχουν σύνολα αλφα-τζ, αλφα-τζ υπό αλφα-τζ 1, μια ακολουθία συνόλων που ανήκουν στην σίγμα άλγεβρα σίγμα τζ, δηλαδή είμαστε στον χώρο χιτζ τώρα και όχι n, κάπα. Υπάρχουν τέτοια σύνολα ώστε τα αλφα-τζ κάπα να αυξάνουν προς τον χώρο χιτζ, δηλαδή η ένωση τους να είναι όλος ο χώρος και το καθένα από αυτά να έχει πεπερασμένο μέτρο, μη τζ. Και το μη τζ του αλφα τζ κάπα να είναι πεπερασμένο για κάθε κάπα. Ωραία. Πάμε τώρα να πάρουμε τα καρτεσιανά γινόμενα. Ορίζουμε λοιπόν αλφα κάπα τώρα, παίρνω να είναι, μάλλον θα το πω αρ κάπα, συγγνώμη, αρ κάπα, παίρνω τα καρτεσιανά γινόμενα του αλφα ένα κάπα, αλφα εν κάπα. Αυτό είναι στο σύνολο χ1, αυτό είναι στο σύνολο χν. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν ανήκει στην, είναι κάποια από αυτά τα παραλληλεπίπεδα που λέμε, που ανήκουν στην αυτή τη συλλογή ε, το παραλληλεπίπεδο. Ποιο είναι τότε το μέτρο μη του αρκάπα. Το μέτρο μη του αρκάπα είναι όσο είναι το τάφ του αρκάπα, θυμηθείτε. Εντάξει. Επειδή το αρκάπα είναι παραλληλεπίπεδο, το μέτρο μη που ορίσαμε, το μέτρο γινόμενο, η τιμή του στο αρκάπα είναι ίδια με το ποσότητα τάφ του αρκάπα. Εντάξει. Και τι έχω τώρα επίσης. Έχω επίσης ότι το νη του αρκάπα, υποθέτω ότι το νη είναι κάποιο τέτοιο μέτρο, έτσι, για το οποίο ισχύει αυτή. Οπότε το νη του αρκάπα είναι πάλι τάφ του αρκάπα. Εντάξει, δηλαδή τα μέτρα των αρκάπα εδώ πέρα είναι το μη του αρκάπα είναι το νη του αρκάπα. Και αυτό εδώ πέρα με τι ισούται, επειδή
επειδή είναι τάφ του αρκάπα, το τάφ του αρκάπα είναι το μέτρο, το γινόμενο των μέτρων των πλευρών. Δηλαδή είναι το μη 1 του αλφα 1 κάπα επί μη 1 του αλφα 1 κάπα. Και επειδή όλα αυτά εδώ πέρα είναι πεπερασμένα, αυτό είναι πεπερασμένο το γινόμενο, είναι αριθμός. Okay. Αυτά τα αρκάπα από την άλλη μεριά έχουν την ιδιότητα ότι αυξάνουν προς τον χώρο χ. Η ένωση των αρκάπα είναι το καρτεσιανό γινόμενο, ο χώρος χ. Γιατί αν πάρετε, καταρχάς ότι αυξάνουν, γιατί αν πάρετε το αρκάπα και το αρκάπα και ένα, οι πρώτες πλευρές, α1k και α1k και 1, αυτές αυξάνουν, έτσι. Επομένως, αυτή εδώ είναι υποσύνολο της επόμενης. Και αυτό συμβαίνει με κάθε πλευρά. Άρα το παραλληλεπίπεδο, το αρκ είναι υποσύνολο του παραλληλεπίπεδου αρκ και 1. Εντάξει, έχεις, αυξάνουν οι πλευρές, αυξάνουν τα παραλληλεπίπεδα. Και γιατί η ένωση των αρκ είναι όλος ο χώρος? Γιατί αν πάρετε ένα οποιοδήποτε στοιχείο χ, του χ, τότε αυτό είναι χ, γράφεται χ1, χ1. Η πρώτη συντεταγμένη, η χ1, θα βρίσκεται σε κάποιο τέτοιο σύνολο με α1, με 1 εδώ πέρα. Γιατί η ένωση αυτό είναι ο χώρος χ1. Το χ1 ανήκει στον χ1, άρα το χ1 θα ανήκει σε κάποιο από αυτά, αν το κάπα είναι μεγάλο. Ομοίως το χ2, η δεύτερη συντεταγμένη του στοιχείου χ, θα ανήκει στο α2k όταν το κάπα είναι αρκετά μεγάλο. Και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όταν το κάπα γίνει αρκετά μεγάλο, κάθε συντεταγμένη του χ που έχω πάρει στο χ θα ανήκει στο αντίστοιχο τέτοιο σύνολο, επομένως το χ θα ανήκει στο παραλληλεπίπεδο το αντίστοιχο. Δηλαδή το χ, ο χώρος χ είναι η ένωση των παραλληλεπίπεδων αυτών. Άρα τα αρκάπα όντως αυξάνουν προς το χώρο χ. Ωραία. Και τι έχουμε τώρα? Έχουμε το εξής. Σβήνω τώρα αυτά. Ό,τι θυμόμαστε, θυμόμαστε. Έχουμε την εξής κατάσταση. Κοιτάξτε τώρα την άλγεβρα εκείνη, να θυμηθούμε πάλι εκείνη την άλγεβρα, που ήταν η άλγεβρα των ενώσεων R1, Rm, όπου τα R1, Rm ανήκουν, είναι παραλληλεπίπεδα, ανήκουν σε αυτή τη συλλογή και είναι ξένα. Εντάξει. Έχουμε ότι έχουμε δύο μέτρα, μη και νη, που ικανοποιούν το εξής. Το μη αυτής της ένωσης, επειδή αυτά είναι ξένα, είναι ίσο με το άθροισμα των μη. Ναι, αλλά αυτά είναι ίσα με το άθροισμα των νη, γιατί υποθέτω ότι τα μη και νη έχουν την ίδια τιμή πάνω σε κάθε παραλληλεπίπεδο. Γιατί? Διότι είναι ίδια με το τάφ του παραλληλεπίπεδου και τα δύο. Που με τη σειρά του αυτό είναι το νη της ένωσης, αφού είναι ξένα τα παραλληλεπίπεδα αυτά. Άρα τι έχω? Έχω αυτά τα δύο μέτρα. Εντάξει, έχω αυτά τα δύο μέτρα, μη και μη, τα οποία στην άλγεβρα α ταυτίζονται. Εντάξει. Τώρα, και επίσης έχω ότι αυτά τα μέτρα, μη και μη, έχουν πεπερασμένες τιμές σε κάποια παραλληλεπίπεδα, δηλαδή στοιχεία της α, τα οποία αυξάνονται προς το χώρο χ. Αυτό μου δίνει από ένα θεώρημα μοναδικότητας που είχαμε κάνει παλιότερα, μου λέει ότι τα μη και νη ταυτίζονται στην σίγμα άλγεβρα που παράγεται από αυτήν. Άρα μη και νη
λοιπόν είναι ίσο με τον ι στην άλγεβρα α, άρα το μη είναι ίσο με τον ι στην σίγμα άλγεβρα που παράγεται από αυτή την άλγεβρα, που είναι ακριβώς η σίγμα μας. Είναι ακριβώς η σίγμα. Στην σίγμα που ήταν το, έτσι ορίστηκε, σίγμα 1, το γινόμενο των σίγμα άλγεβρων. Εντάξει. Άρα, αν έχω και ένα δεύτερο μέτρο που ορίζεται στη σίγμα για το οποίο ισχύει αυτό, τότε αυτό είναι ακριβώς το ίδιο με το μη, στην σίγμα. Και πάμε στο 2. Πάλι με την υπόθεση ότι τα μη τζέ, κάθε μη τζέ είναι σίγμα δεταρασμένο. Το συμπέρασμα είναι... Πρόσβησε τώρα κάτω. Το συμπέρασμα είναι αυτό το οποίο διαφήμιζα πριν. Ότι ο χώρος μέτρου χ σίγμα μη άστρο κόμμα μη είναι η πλήρωση του χ σίγμα μη. Αυτή είναι η σίγμα άλγεβρα γινόμενο, αυτό είναι το μέτρο γινόμενο, αυτό είναι το μέτρο γινόμενο πάλι και αυτή είναι η σίγμα άλγεβρα των μη άστρο μετρήσιμων συνόρων. Που είπαμε ότι, το γράφω εδώ πέρα, η σίγμα είναι υποσύνολο της σίγμα μη άστρο. Ωραία. Πάμε να κάνουμε την απόδειξη. Τι πρέπει να αποδείξουμε για να αποδείξουμε ότι αυτός εδώ είναι η πλήρωση εκείνου. Πώς παίρνουμε την πλήρωση ενός χώρου μέτρου. Υπενθυμίζω, είναι η εξής ιδέα. Πάμε και παίρνουμε οποιοδήποτε σύνολο στην σίγμα και το μεγαλώνουμε, του προσθέτουμε κάτι το οποίο πιθανόν να μην ανήκει στη σίγμα. Παίρνουμε ένα σύνολο στη σίγμα και το μεγαλώνουμε, το ενώνουμε με κάποιο άλλο σύνολο, το οποίο πιθανόν να μην ανήκει στη σίγμα, όμως πρέπει να είναι υποσύνολο ενός συνόλου στη σίγμα με μέτρο 0. Εντάξει, δηλαδή... Λοιπόν, για να δούμε. Τι πρέπει να δείξουμε. Πρέπει να δείξουμε ότι αν πάρω ένα ε στην σίγμα μη άστρο, τότε αυτό συνεπάγεται ότι το ε ανήκει στην πλήρωση της σίγμα. Αυτό πρέπει να δείξω, έτσι. Πρέπει να δείξω αυτό. Για να έχω ότι αυτή εδώ πέρα είναι η πλήρωση εκεί. Το αντίστροφο γιατί ισχύει. Αυτό εδώ πέρα, ότι αν αυτό ανήκει σε αυτή, συνεπάγεται ότι το ε ανήκει στη σίγμα μη άστρο. Γιατί ισχύει. Διότι η σίγμα μη άστρο είναι πλήρης επέκταση της σίγμα. Αυτή εδώ πέρα είναι μεγαλύτερη από αυτήν και είναι πλήρης. Εντάξει. Άρα, αφού είναι πλήρης επέκταση, θα είναι μεγαλύτερη ίση από την μικρότερη πλήρη επέκταση της σίγμα που είναι ακριβώς αυτή εδώ. Αυτή λοιπόν είναι μικρότερη από αυτήν. Δηλαδή κάθε έψιλον που ανήκει σε αυτήν ανήκει και σε εκείνη. Εμείς θέλουμε το ανάποδο. Δηλαδή ότι να έχω ισότητα. Δηλαδή αυτές οι δύο, αυτή και αυτή θέλω να είναι ίσες. Έτσι. Επομένως, θέλω να βγάλω την ανάποδη, τον ανάποδο εγκλεισμό, δηλαδή κάθε ε που είναι σε αυτή, ανήκει στην σίγμα παύλα. Ισχύει αυτομάτως. Θέλω να βγάλω αυτό λοιπόν τώρα. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το βγάλουμε. Παίρνω
παίρνω λοιπόν ένα ε στην σίγμα μία άστρο. Για να δούμε. Και θα πάρω πρώτα το μη του ε να είναι πεπερασμένο. Έστω λοιπόν ε ανήκει στην σίγμα μία άστρο. Και παίρνω πρώτη περίπτωση το μη του ε, α, το μη του ε να είναι πεπερασμένο. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι, ναι. Τώρα τι γίνεται. Πάμε τώρα και παίρνουμε, παίρνουμε τον ορισμό του μη του ε. Αυτό είναι το μη άστρο του ε, έτσι. Αυτό εδώ πέρα είναι το μη άστρο του ε. Πώς, από τον ορισμό του τώρα. Για κάθε ε, παίρνω λοιπόν και ένα ε θετικό. Και τότε υπάρχουν παραλληλεπίπεδα R1, R2 κλπ. Αυτά τα παραλληλεπίπεδα, ώστε το μη, το άθροισμα τον ταφ τον αρχάπα κάπα από ένα μέχρι άπειρο να είναι μικρότερο από το μη άστρο του ε, το μη του ε δηλαδή συν ε. Εντάξει, πάω τώρα και παίρνω την ένωση των η ένωσή τους να καλύπτει το ε. Έτσι, και το ε να είναι υποσύνολο της ένωσης των αρκάπα. Αυτό το σύνολο τώρα το ονομάζω α. Εντάξει, αυτό το α τώρα που ανήκει. Αυτό το α ανήκει στην σίγμα. Γιατί όλα τα αρκάπα είναι στη σίγμα. Τα παραλληλεπίπεδα. Στην μικρότερη σίγμα άλγεβρα, έτσι. Αυτή είναι η σίγμα άλγεβρα γινόμενο. Αυτό το α ανήκει στη σίγμα. Οκ. Okay. Έχω λοιπόν, ναι, και τι είναι το μέτρο του α. Το μέτρο του α είναι μικρότερο ίσο, επειδή το α είναι η ένωση αυτών, είναι μικρότερο από το άθροισμα των μέτρων των αρκάπα, υποαθροιστικότητα του μέτρου, το οποίο είναι ίσο με το άθροισμα των ταφ των αρκάπα, γιατί το μέτρο ενός παραλληλεπιπέδου είναι ίσο με το ταφ του παραλληλεπιπέδου, το οποίο είναι μικρότερο από το μη ε συν ε μικρό. Από εκεί. Εντάξει, άρα το μη του α είναι μικρότερο από εκείνο. Μάλιστα. Έχω λοιπόν, τι έχω βρει. Έχω πάρει το ε μου, και έχω βρει ότι υπάρχει α στη σίγμα, έτσι ώστε το μέτρο του α να είναι μικρότερο από το μέτρο του ε συν ε. Αυτό ισχύει για κάθε ε. Επομένως το εφαρμόζω για ε ίσον 1 δια, ας το πω 1 δια κάπα τώρα. Με ε ίσον 1 δια κάπα τι έχω. Έχω σύνολα α κάπα αντίστοιχα που ανήκουν στην σίγμα, τα οποία περιέχουν το ε. Το ε είναι υποσύνολο του α, του αλκάπα τώρα, και το μέτρο του αλφακάπα να είναι μικρότερο από το μέτρο του ε συν 1 δια κάπα. Okay. Παίρνω τώρα την τομή αυτών των αλφακάπα. Ονομάζω τώρα α την τομή των αλφα κάπα. Ωραία. Αυτό το α, επειδή το ε είναι υποσύνολο καθενός από τα αλφα κάπα, το ε θα είναι υποσύνολο και της τομής τους. Το ε λοιπόν είναι υποσύνολο του α. Αυτό εδώ ανήκει στην σίγμα επίσης, επειδή αυτή είναι σίγμα άλγεβρα και όλα αυτά ανήκουν σε σίγμα. Ωραία. Και τι άλλο έχω. Έχω ότι το μέτρο του α είναι μικρότερο ίσο από το μέτρο καθενός από αυτά, αυτό είναι υποσύνολο του κάθε αλφα κάπα.
Το οποίο μέτρο του αΚ είναι μικρότερο από το μέτρο του ε συν 1 δια κ. Άρα το μέτρο του α είναι μικρότερο ίσο από το μέτρο του ε. Το μέτρο του α είναι μικρότερο ίσο από το μέτρο του ε. Από την άλλη μεριά όμως, επειδή το α είναι μεγαλύτερο από το ε, έχω και την ανάποδη ανισότητα. Άρα έχω ισότητα. Το μέτρο του α λοιπόν είναι ίσο με το μέτρο του ε. Δηλαδή τι έχω κάνει μέχρι στιγμής. Έχω ξεκινήσει με ένα ε που είναι σε αυτή τη σίγμα μιάστρο, τη μεγαλύτερη σίγμα αλίβρα, και έχω βγάλει ότι υπάρχει, τώρα στο, έχω όμως και μια έξτρα υπόθεση, ότι το μέτρο του ε είναι πεπερασμένο. Και σε αυτή, με αυτή την έξτρα υπόθεση έχω αποδείξει ότι το μέτρο, ότι υπάρχει α στην σίγμα, ώστε το ε να είναι μέσα στο α και να έχουν το ίδιο μέτρο. Και το μέτρο του α να είναι ίδιο με το μέτρο του ε. Έτσι. Αυτό τι μου λέει για τη διαφορά τους. Το μέτρο του α πλην ε είναι 0. Γιατί επειδή είναι πεπερασμένα και τα δύο αυτά, το μέτρο της διαφοράς είναι ίσο με το μέτρο του α του μεγαλύτερου μείον το μέτρο του μικρότερου, που είναι ίσα, άρα είναι 0 το μέτρο της διαφοράς, έτσι. Ωραία. Να δούμε τώρα τι γίνεται στην περίπτωση που το μέτρο του ε είναι συνάπειρο. Εντάξει, για να δούμε τώρα. Θυμηθείτε ότι στο πρώτο μέρος, το 1, είχαμε βγάλει κάποια, είχαμε βρει κάποια παραλληλεπίπεδα. Θυμηθείτε, υπάρχουν παραλληλεπίπεδα R1, R2 κλπ, τα οποία αυξάνουν προς το χώρο χ και τα μέτρα τους είναι πεπερασμένα. Και σε αυτό είχαμε, αυτό έχει βγει από, την, από το ότι τα μη-ένα μήνυ είναι όλα σίγμα πεπερασμένα. Είχαμε βρει κάποια τέτοια παραλληλεπίπεδα που αυξάνουν στο χώρο, προς το χώρο και τα μέτρα τους είναι όλα πεπερασμένα. Θα κάνουμε τώρα, θα δουλέψουμε όχι με το ε κατευθείαν, αλλά θα πάρουμε τις τομές του με τα αρ κάπα. Δηλαδή παίρνω το ε, το μη αρ κάπα για κάθε κάπα. Αυτό το σύνολο τώρα, αυτό το σύνολο πάρει στη σίγμα μιάστρο, γιατί και το ε και όλα αυτά τα αρκάπα είναι στη σίγμα μιάστρο, στη μεγαλύτερη σίγμα αλγεβρά των μετρήσιμων συνόλων. Και τι έχω, το μέτρο αυτού είναι μικρότερο ίσο από το μέτρο του αρκάπα, αφού αυτό είναι το σύνολο του αρκάπα, που είναι πεπερασμένο. Άρα έχω ένα σύνολο ε τώρα καινούριο, στο οποίο ισχύει αυτό. Άρα τι μπορώ να βγάλω συμπέρασμα. Άρα υπάρχει ένα αντίστοιχο σύνολο αΚ που ανήκει στη σίγμα, που το ε το μη αρκ είναι υποσύνολο του αΚ και τι έχω, και το μέτρο, τα μέτρα τους είναι ίδια. Ειδικότερα τα μέτρα των διαφορών του αΚ μείον το ε το μη αρκ είναι 0. Και μετά πάμε και παίρνουμε την τομή των αΚ. Για να δούμε τώρα τι θα πάρουμε. Θέλω το ε να είναι μέσα σε ένα σύνολο α, έτσι. Ωραία. Θα πάω και θα πάρω την... θα πάρω... αυτά τα αΚ αυξάνουν, θα πάρω την ένωσή τους.
Εντάξει, παίρνω λοιπόν α, ονομάζω την ένωση των ακ. Επειδή όλα είναι στη σίγμα, αυτό είναι στη σίγμα. Ωραία. Και για να δω τι είναι η ένωση των ακ. Η ένωση των ακ, για δείτε, η ένωση των το α είναι, επειδή το κάθε ακ είναι μεγαλύτερο από αυτό, αυτό εδώ πέρα είναι μεγαλύτερο από την ένωση των μικρότερων συνόλων, δηλαδή των ε, το μη αρκ. Αυτό όμως εδώ είναι η ένωση, είναι το ε, το μη με την ένωση των αρκ. Η ένωση όμως των αρκ είναι όλος ο χώρος. Άρα είναι ε το μη με όλο το χώρο, άρα είναι το ε. Δηλαδή έχω αυτομάτως ότι το ε είναι μέσα στο α. Ωραία. Και τώρα για να δω με τη διαφορά τους τι γίνεται. Α μείον ε. Το α μείον ε ισχυρίζομαι ότι είναι υποσύνολο της ένωσης των ακ μείον αυτό. Εντάξει. Και αυτό είναι εύκολο να το δει κανείς. Εντάξει, δηλαδή, αν θα πάρει κανείς ένα χ που είναι στο α αλλά δεν είναι στο ε, αφού το χ είναι στο α, αυτό σημαίνει ότι το χ είναι σε κάποιο ακ. Εντάξει. Και αφού δεν είναι στο ε, για κάποιο κ, έτσι. Το χ ανήκει στο ακ, για κάποιο κ. Το χ λοιπόν ανήκει στο ακ, και αφού το χ δεν ανήκει στο ε, δεν ανήκει τότε ούτε στο μικρότερο από αυτά τα σύνορα, στο μικρότερο σύνορο που είναι το μη του ε με το αρκ, το αντίστοιχο. Άρα το χ ανήκει στο αλφα κάπα, δεν ανήκει σε αυτό, άρα το χ ανήκει σε αυτό το σύνολο εκεί πέρα, άρα ανήκει στην ένωση. Τέλος πάντων, είναι απλό. Το χ λοιπόν, το σύνολο λοιπόν αυτό είναι υποσύνολο εκείνο. Άρα, ποιο είναι το μέτρο αυτού νου? Είναι μικρότερο ίσο από το άθροισμα, υποαθροιστικότητα του μέτρου, των μέτρων αυτών των συνόλων εδώ πέρα. Αυτά όμως τα μέτρα αυτών των συνόλων είναι όλα μηδέν. Άρα 0, που σημαίνει ότι το μέτρο της διαφοράς είναι 0. Έχω λοιπόν ένα σύνολο ε και έβγαλα τι. Και στην πρώτη περίπτωση που το μη του ε είναι μικρότερο συνάπειρο, αλλά και τώρα στην περίπτωση που το μη του ε είναι συνάπειρο, σε κάθε περίπτωση έβγαλα ότι υπάρχει ένα α στη σίγμα, έτσι ώστε το ε να είναι υποσύνολο του α και το μέτρο της διαφοράς να είναι 0. Εντάξει. Να το γράψω λοιπόν εδώ πέρα. Πήρα τώρα ένα ε τυχαίο στη σίγμα μη άστρο και βγάλαμε ότι υπάρχει α στη σίγμα ώστε το ε να περιέχεται στο α και το μέτρο της διαφοράς του μεγαλύτερου από το μικρότερο να είναι 0. Και τώρα ουσιαστικά τελειώσαμε. Διότι έχω λοιπόν το ε. Το έχουμε ξανακάνει αυτό τώρα το επιχείρημα εδώ. Έχω το ε και έχω βρει ένα μεγαλύτερο σύνολο α και το μέτρο της διαφοράς τους είναι 0. Μπορώ να επαναλάβω ότι έκανα προηγουμένως, αυτό είναι πάλι στην σίγμα μη άστρο. Άρα υπάρχει ένα β στη σίγμα, δουλεύοντας αντί για το ε, δουλεύοντας με αυτό, που το μέτρο του είναι 0. Υπάρχει β τώρα στην σίγμα, ώστε αυτό το α μειον ε να είναι μέσα στο β. Κάνω copy-paste, όπου ε βάζω το α μειον ε, να είναι μέσα στο σύνολο β και το μέτρο της διαφοράς του β από το α μειον ε να είναι 0. Όμως τι σημαίνει αυτό?
μέτρο αυτού νου είναι 0. Το μέτρο του β από τη διαφορά του β από αυτό είναι 0, άρα το μέτρο του β πρέπει να είναι 0. Δηλαδή έχω καταφέρει αυτή τη διαφορά τώρα, αυτή τη διαφορά εδώ πέρα, να τη βάλω μέσα σε ένα σύνολο του σίγμα. Αυτό εδώ πέρα τώρα είναι το σύνολο β, γύρω-γύρω, έτσι. Με το μέτρο του β να είναι 0. Και τώρα κάνω το εξής, ιδιοφιές. Τέλος πάντων παίρνω το ε και το γράφω πώς. Προσέξτε, θα το γράψω σαν, κοιτάξτε, όπως είναι το ε το μέσα, θα το γράψω σαν το ε που του αφαιρώ το β, ένωση, με αυτό το κομματάκι εδώ, αφαιρώ από το ε εδώ πέρα, από το ε, πάω πιο μέσα, αφαιρώ ό,τι έχει να κάνει με το β, έτσι, παίρνω το μέσα δηλαδή, και όχι, δεν αφαιρώ από το α αφαιρώ το β, το ίδιο πράγμα είναι, το μέσα είναι το α που φτάνει μέχρι εδώ, μείον το β, είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι α μειον β ένωση αυτό το κομματάκι που είναι το ε το μη β. Αυτό εδώ πέρα είναι στην σίγμα. Γιατί είναι το α και το β είναι στην σίγμα. Το είναι στη σίγμα. Και το έχω μεγαλώσει. Το ε δηλαδή είναι κάτι στη σίγμα ένωση με κάτι άλλο. Έτσι. Αυτό εδώ πέρα όμως, το μη του ε το μη β, μάλλον το ε το μη β τώρα, είναι υποσύνολο του β, που το μέτρο του β είναι 0. Και το β αυτό είναι στη σίγμα. Έχω κάνει λοιπόν το ε, το έχω γράψει σαν ένωση, ενός συνόλου στη σίγμα, ωραία, και μετά, συν ένα άλλο σύνολο, το οποίο είναι υποσύνολο ενός συνόλου στην σίγμα πάλι, με μέτρο 0. Αυτό μου λέει ότι το ε, εξορισμού της πλήρωσης της σίγμα, είναι στη σίγμα περισπωμένη. Εντάξει, και τελειώσαμε. Πήραμε ένα ε σε αυτήν και βγάλαμε ότι είναι στη σίγμα περισπωμένη. Άρα αυτή εδώ πέρα ταυτίζεται με τη σίγμα περισπωμένη. Εντάξει. Είναι λίγο τρελό. Λοιπόν, συνεχίσουμε.